Επιστρέψαμε στην αίθουσα σύνταξης της Δέσποινα Μανδελενάκη για άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Να πάμε, Θοδωρή, μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τρεις κυνηγοί ανεμοστρόβιλων ανάμεσά τους και δύο Έλληνες ομογενείς περιλαμβάνονται στα 10 θύματα των καταιγίδων που σάρωσαν την Οκλαχώμα την περασμένη Παρασκευή. Ο Τιμ Σαμαράς, 55 ετών, ήταν Έλληνας ομογενής, είναι ο κύριος που βλέπουμε, είναι ο άνθρωπος μάλλον που βλέπουμε εδώ στα πλάνα. 55 ετών, ήταν από τους κορυφαίους κυνηγούς καταιγίδων και είχε ιδρύσει την εταιρεία ερευνών για ανεμοστρόβιλους του Ίστεξ. Σκοτώθηκε σε προάστιο της Οκλαχώμα City μαζί με τον 24χρονο γιο του Πολ και τον μετεωρολόγο φίλο του, Καρλ Γιάνγκ, 45 ετών. Όπως γίνεται συνήθως, οι κυνηγοί ανεμοστρόβιλοι παρακολουθούσαν την καταιγίδα για να διαπιστώσουν το μέγεθός τους, να συλλέξουν δεδομένα και να τραβήξουν βίντεο για να τα δώσουν σε τηλεοπτικά κανάλια και στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα να δούμε την πρώτη εμφάνιση της Αντζελίνα Ζολή μετά την ανακοίνωσή της ότι υποβλήθηκε σε διπλή μαστεκτομή. Βρέθηκε στο πλευρό του συντρόφου της, του Μπραντ Πιτ, με την ευκαιρία της πρεμιέρας της νέας του ταινίας στο Λονδίνο. Ήταν εκθαμβωτική, ήταν χαμογελαστή, φορούσε μία μαύρη τουαλέτα, υπέγραψε αυτόγραφα, μίλησε με τον κόσμο και φυσικά ήταν πάρα πολύ συγκινημένη όταν έκανε δηλώσεις για την κατάσταση την οποία αντιμετώπισε. Για να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση. Oh, they've been... I get moved to talk about it, yes. Really? How are you feeling? I feel great. I feel wonderful, and I'm very, very grateful for all the support. It's meant a lot to me. I've been very happy just to see the discussion about women's health expanded, and that means the world to me. And after losing my mom to these issues, I'm very grateful for it, and I've been very moved by the kind of support from people. Really very grateful for it. This is the woman I've always known, and I have such such respect for her. When she's faced with a problem, and we've known this was coming for some time, she takes it by the horns, she learns her options, and she makes her decision.